Το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να βγάλει μία θέση, μόνο 4 λέξεις, να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Αυτό σε αυτή τη φάση είναι πολύτιμο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρόκειται για ένα νομοσχέδιο έκτρωμα και έχει μια μεγάλη σημασία, μην το προσπεράσουμε, ο τρόπος που έρχεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο, το οποίο πράγματι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις και δίκαια έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο τρόπος που έρχεται. Εν μέσω πανδημίας, με τα πάντα κλειστά, με τον κόσμο στο σπίτι του, χωρίς καμία διαδικασία που να ρωτηθεί, να μάθει, να παρέμβει, έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να φέρει για ψήφιση ένα τέτοιο είδους νομοσχέδιο. Και ούτε μπορούμε να προσπεράσουμε και αυτό που έγινε πάλι σήμερα στην τηλεδιάσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ενώ μπαίνει το θέμα να συζητηθεί, γιατί πράγματι είναι πάρα πολύ σοβαρό, και με τη μορφή του κατεπήγοντος, γιατί αύριο το πρωί ψηφίζεται. Στην αρχή η στάση είναι, δεν το ξέρει κανένας, ότι δεν μπορούμε να συζητάμε για ένα τέτοιο θέμα, ότι τι είναι αυτά που λέτε, και ξαφνικά, ενώ χάνει η Περιφερειακή Αρχή την ψηφοφορία για το κατεπήγον, έρχεται το Περιφερειάρχης με το non-paper της Νέας Δημοκρατίας που δίνει στους βουλευτές της, κάθε κοινοβουλευτική ομάδα το κάνει αυτό, δίνει στους βουλευτές της ένα non-paper για να ξέρουν τι θα πούνε τα βασικά επιχειρήματα, ήρθε εδώ πέρα, μας το διάβασε όλο, ενώ στην αρχή δεν υπήρχε κανένας λόγος για συζήτηση ενός τέτοιου σοβαρού νομοσχεδίου. Για να είμαστε συγκεκριμένοι, το νομοσχέδιο αυτό είναι έκτρωμα, αλλά είναι και φωτογραφικό. Είναι φωτογραφικό για να προχωρήσουν οι δουλίτσες, οι δουλίτσες που έχουν ανοίξει και είμαστε σαφείς. Λοιπόν, και είναι και έκτρωμα. Με αυτό το νομοσχέδιο, αν αύριο το πρωί ψηφιστεί και ψηφιστούν και αυτά τα άρθρα που λένε, και πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν και προηγούμενοι σε αυτό που είπαμε και εμείς στην αρχή, πριν πάρουμε αναλυτικά το λόγο, το άρθρο αυτό που ο Υπουργός βγαίνει και από μόνος του καθορίζει τον περιφερειακό σχεδιασμό για τα απορρίμματα. Εδώ μια βασική αρμοδιότητα που έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αυτή. Η Περιφερειακή Αρχή αυτή είναι. Τι νόημα υπάρχει πλέον να κάνουμε κουβέντα? Για ποια συζήτηση μιλάμε? Και μάλιστα αυτή ακριβώς η διάταξη πάει να περάσει εν κρυπτό, χωρίς να το πάρει κανένα. Εδώ δεν πρέπει να τοποθετηθούν όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι? Είναι μια βασική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Δεν πρέπει να τοποθετηθούν. Αύριο το πρωί αυτό χάνεται. Και μάλιστα με συγκεκριμένη κατεύθυνση, μακάρι να ήταν σε μια περιβαντολογική και φιλολαϊκή και φιλεργατική κατεύθυνση που να πάρθει αυτή η αρμοδιότητα. Αλλά δεν είναι έτσι. Γίνεται για να περάσει fast track μια γνωστή διαδικασία που ο λαός μας έχει απορρίψει όλα τα προηγούμενα χρόνια και απορρίπτει και τώρα. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Με βάση και αυτά που καταγγείλει η Ελλάδα σήμερα στη Βουλή, αλλά και άλλοι σήμερα πήραν το λόγο, έχουμε και λέμε. Μιλάμε για ένα σχέδιο που κρίνεται αντισυνταγματικό. Μετρήστε σε πόσα άρθρα. Άρθρο 34, 37, 38, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54 και ο κατάλογος αμέτρητος. Ο κατάλογος αμέτρητος. Το οποίο περνάει τον ίδιο αυτό τρόπο, επαναλαμβάνουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή τι κάνει? Βγάζει από τη μέση διατάξεις προστασίας πολύ σημαντικές. Μονιμοποιεί καταπατήσεις από το 1975 ως το 2011. Επαναλαμβάνω, καταπατήσεις από το 1975 ως το 2011 έχετε να τις μονιμοποιήσει. Εκχερσώσεις, παράνομες δράσεις στα δασικά οικοσυστήματα που έγιναν μέχρι το 2011. Εδώ, αν μας ακούει η κυρία Δούρου, γιατί βλέπω είναι κλειστό και το μικρόφωνο και η οθόνη, μέσα σε αυτά βρίσκεται και ηχοματερή
σε ζώνη απολύτου προστασίας στο όρος Εγάλαιο και στο πίσω μέρος του ποικίλου όρους, βρίσκεται ο διαγωνισμός για τη νέα χωματερή, βρίσκεται εδώ πέρα, μέσα σε αυτή τη διάταξη, και ας αφήσουμε τα κροκοδίλια δάκρυα, γιατί όλοι γνωρίζουμε, κυρία Δούρου, και εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι οι περισσότερες από αυτές τις διατάξεις βρίσκονταν στο νομοσχέδιο που είχε ετοιμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει και το πρόλαβαν οι εκλογές. Λοιπόν, μαζί είχατε συμφωνήσει τις βασικές από αυτές τις διατάξεις, τις οποίες φυσικά έρχεται η Νέα Δημοκρατία τώρα να τις περάσει στα μουλοχτά. Μάρξ, κύριε Πρωτούλη, εκ του αποτελέσματος. Το ζήτημα είναι ποιος τις ψήφισε. Σύμφωνοι, αλλά εδώ πρέπει να μιλάμε και για ποια πολιτική κατεύθυνση έχουν αυτά τα μέτρα που παίρνουν. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να μιλάμε και πολιτικά εδώ πέρα. Να γνωρίζει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, θα μας παρακολουθήσει μετέπειτα, ποια είναι η θέση της κάθε παράταξης, του κάθε κόμματος και του κάθε προσώπου. Αν θέλετε, για αυτά τα θέματα και αν είναι πραγματικό αυτό το ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, οι διατάξεις του κεφαλαίου του τέταρτου, τα άρθρα 44 και 46 για τις περιβόητες ζώνες εντός προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες χωρίζονται σε ζώνες, αυτό που διάβαζε ο κύριος Πατούλης και δεν το διάβαζε και καλά, αυτές οι ζώνες βγαίνουν έξω από τη δασική νομοθεσία, αυτές οι ζώνες που χωρίζονται βγαίνουν έξω από τη δασική νομοθεσία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε χρήση. Είπαν και άλλοι για τους εθνικούς τριμούς που ονομάζονται εθνικά πάρκα, για τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι νομιμοποιούν κάθε παράνομη αλλαγή χρήση και καταπάτηση δασικών εκτάσεων από το 1975 μέχρι και το 2011. Δηλαδή, μιλάμε για ένα νόμο, επειδή μπροστά μας έχουν και καλοκαίρι, μιλάμε για ένα νόμο πυρομανή. Αν έρχεται ένας νόμος παραμονές της αντιπυρικής περίοδου, που ήδη ξεκίνησε, 1η Μάη ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, και νομιμοποιεί τις καταπατήσεις εντός των δασών που έχουν γίνει από το 1975 μέχρι το 2011, μιλάμε για ένα νόμο πυρομανή. Το επαναλαμβάνουμε για να είναι καθαρός. Δεν θα σταθώ σε περισσότερα, γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος, μόνο να πούμε για τις περιβόητες επιτροπές που ανέφερε αυτά που ανέφερε ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Πατούλης. Αυτές οι περιβόητες επιτροπές, η σύνθεση δηλαδή των ΕΠΑ, οι οποίες μέχρι τώρα υποτίθεται θα έπρεπε με επιστημονική γνώση να χαρακτηρίζονται εκτάσεις, αν είναι δασικές ή όχι, και ποιος έχει αυτή την επιστημονική γνώση, ασφαλώς δεν έχουν οι δασολόγοι αυτή την επιστημονική γνώση για το αν είναι δάσος κάτι ή όχι. Τώρα αλλάζει η επιστήμη και για το αν είναι δάσος ή όχι θα το αποφασίζουν ένας δικηγόρος και μάλιστα ως πρόεδρος της Επιτροπής και ένας μηχανικός. Τι θα αποφασίζουν, αν είναι δάσος ή όχι. Δηλαδή, πρακτικά, για να κλείνετε το συμβόλαιο και να χτίζετε πατιούτ χωρίς καμία καθυστέρηση. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Είναι ένα έγκλημα, είναι ένα έγκλημα. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Εμείς έχουμε αρκετές διαφορές και με τα ψηφίσματα και με αυτά που υπόθηκαν. Μπορεί όμως να υπάρξει ένα ομόφωνο ψήφισμα με 4 λέξεις να αποσυρθεί το νομοσχέδιο Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο σε αυτή τη φάση θα είναι πολύτιμο. Ευχαριστώ πολύ.